17 Νοεμβρίου 1989. Περίπου 50.000 φοιτητές διαδηλώνουν ειρηνικά στο κέντρο της Πράγας. Ζητούν ελεύθερες εκλογές και την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Λίγες μέρες πριν έχει πέσει το τείχος του Βερολίνου και η Τσεχοσλοβακία ακολουθεί το κύμα που φέρνει τον αέρα της αλλαγής σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Οι διαδηλωτές δείχνουν τις ειρηνικές διαθέσεις τους στις δυνάμεις ασφαλείας διαδηλώνοντας με τα χέρια ψηλά. Κάποιοι προσπαθούν να δώσουν λουλούδια στους αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα. Η διαδήλωση ολοκληρώνεται με σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και του πλήθους. Η καταστολή είναι άγρια, όμως αυτή τη φορά, την πρώτη μετά την κατάπνιξη της άνοιξης της Πράγας, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται. Ζητούσαμε ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθεροτυπία. Στις 20 Νοεμβρίου στους δρόμους βρίσκονται πλέον μισό εκατομμύριο διαδηλωτές, ενώ μόλις μία μέρα πριν ήταν 200.000. Μία εβδομάδα αργότερα, σε ολόκληρη την Τσεχοσλοβακία, πραγματοποιείται δίωρη γενική απεργία. Στις 28 Νοεμβρίου, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας ανακοινώνει ότι αποσύρεται από τον ηγετικό ρόλο του. Στις 10 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος Γκούσταβ Χούσακ διορίζει την πρώτη μη σοσιαλιστική κυβέρνηση μετά το 1948 και παραιτείται. Στις 29 Δεκεμβρίου 1989, πρόεδρος της χώρας αναλαμβάνει ο Βάτσλαβ Χάβελ. 16 Νοεμβρίου 2019, 30 χρόνια μετά την αρχή της Βελούδινης Επανάστασης, 250.000 Τσέχοι βρέθηκαν και πάλι στους δρόμους της Πράγας. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες 140 πόλεις της Τσεχίας. Ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπης. Δεν συμφωνούμε με τον Αντρέι Μπάμπης και δεν συμφωνούμε με την πολιτική του, επειδή είναι ένα διεφθαρμένο πρόσωπο. Τις διαδηλώσεις διοργανώνει η Ένωση Πολιτών, 1 εκατομμύριο άνθρωποι για τη δημοκρατία, ενώ στο επίκεντρο της κριτικής κατά του Πρωθυπουργού βρίσκεται το σκάνδαλο για τις αγροτικές επιδοτήσεις που ο Μπάμπης φέρεται να διαχειρίζεται μέσω του ομίλου του, από την ηγεσία του οποίου έχει τυπικά παραιτηθεί. Οι επικριτές του κατηγορούν την κυβέρνηση για ολοκληρωτική ιδιοποίηση του κράτους μέσω των προσπαθειών της να θέσει το δικαστικό σύστημα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπό τον έλεγχό της. Σήμερα ζούμε σε μια κατάσταση που δοκιμάζει την ικανότητά μας να χτίσουμε ένα αρκετά ισχυρό δημοκρατικό σύστημα, το οποίο να μπορεί να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, του οποίου ηγείται ένα πρόσωπο άρρηκτα συνδεδεμένο με το παλιό καθεστώς. Ο ίδιος ο Αντρέι Μπάμπης γιόρτασε την επέτειο μαζί με τους ομολόγους του από την ομάδα του Βίσεγκρατ. Ευχαριστώ όλους εσάς που ιδρύσατε την Ένωση Πολιτών το 1989. Ευχαριστώ και όσους συμμετείχαν στην πρώτη κυβέρνηση που μας οδήγησε στις πρώτες ελεύθερες εκλογές το 1990. Οι διαδηλωτές του σήμερα, που το περασμένο καλοκαίρι έδειξαν τη δυναμική τους, διοργανώνοντας ογκώδεις συγκεντρώσεις, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι την παρέτηση του Μπάμπης.